Τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, στην Καρδίτσα, την κυρία Σημίνα Σκόνδρα, καλωσορίζουμε. Γεια σας, κυρία Σκόνδρα. Γεια σου, κύριε Πολύζο, καλησπέρα σε όλους μας, τους τηλεθεατές. Τι να πούμε, καλό φθινόπωρο, καλό από καλό καιρό. Να πούμε, βρέχει. Γιατί κοιτάξτε, τώρα βιώνουμε και μέρες που θα βρέχει. Αλλά δεν εγκαταλείπουμε την ιδέα της παραλίας και του μπάνιου ακόμη. Στην Ελλάδα ζούμε. Όχι ακόμη, πρώτον αυτό. Και δεύτερον, κάπου διάβαζα ότι φέτος, λέει, από έναν μετεωρολόγο, ότι φέτος θα ζήσουμε ένα φθινόπωρο των παιδικών μας χρόνων. Εγώ το εύχομαι αμήν, αυτό. Αμήν, γιατί το καλοκαίρι μας τρέλανε. Εντάξει, φέτος. Μαζί με αυτά που κάνετε εσείς και μας τρελαίνετε, έτσι, για να ξεκινήσω κατευθείαν. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε καλά. Αυτό είναι δεδομένο, κύριε Πολύζο. Ναι. Τώρα, δεν ξέρω τι εννοείτε, θα μου πείτε και θα σας απαντήσω. Κοιτάξτε, η συζήτηση που γίνεται και φαντάζομαι γίνεται πολύ πιο έντονα στο εσωτερικό σας και αποτυπώνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι ότι τώρα έχετε 2,5 χρόνια μπροστά σας μέχρι τις εκλογές. Δεν πάτε σε πεδίο ανάταξης. Παραμένετε χαμηλά και μάλιστα χαμηλότερο από την επίδοση που είχε το κόμμα σας στις ευρωεκλογές, γιατί τότε το επιχείρημα ήταν, ο Πρωθυπουργός μίλησε για ένα σοκ προφανώς, αλλά το επιχείρημα ήταν ότι ο κόσμος ψηφίζει πιο χαλαρά στις ευρωεκλογές. Εσείς είστε ένας άνθρωπος που προέρχεστε από την κοινωνία και μιλώ για τις τάξεις εκείνες που μοιάζουν να γύρισαν πλάτη. Θέλω να μου πείτε εσείς τι σας λένε, όχι να σας πω εγώ γιατί ο κόσμος είναι δυσαρεστημένος με εσάς. Θέλω να μου πείτε τι σας λέει ο αγρότης, τι σας λέει ο άνθρωπος του μεροκάματου, ο συνταξιούχος στην Καρδίτσα, σε όλη τη Θεσσαλία. Έχουμε πολλούς συνταξιούχους του ΟΓΑ. Το 2 με 2,5 αύξηση, ξέρετε τι σημαίνει, ούτε 10 ευρώ. Η συντάξη είναι από 400 και κάτι, άντε 500, άντε 600, 700. Όταν το άκουσα στη Θεσσαλονίκη, δεν πήδηξα από τη χαρά του για το 10 ευρώ που θα προσθεθεί στη σύνταξή του. Θέλω να πω, δεν θα του κάνει μεγάλη διαφορά στη ζωή του. Κοιτάξτε, κύριε Πολύς, η αλήθεια είναι ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα όλων, όχι το πολύ δε περισσότερο των χαμηλοσυνταξίων, έτσι, και των αγροτών, αλλά και όλων γενικότερα των πολιτών, γιατί ο καθένας έχει μάθει σε έναν τρόπο ζωής, έχει ρυθμίσει τη ζωή του με κάποιο τρόπο συγκεκριμένο, ακόμα και ο μικρομεσαίος και ο μεσαίος. Λοιπόν, όλον το πρόβλημα εν τέλει, άμα καθίσουμε και το συζητήσουμε, επειδή μου είπατε ποιο είναι το πρόβλημα που μου λένε οι συμπολίτες μου, εγώ έχω καταλήξει πια και το ξέρουμε άπαντες, ότι όλο το πρόβλημα εν τέλει καταλήγει στο οικονομικό. Λοιπόν, λογικό είναι. Λογικό, λογικότατο. Και πάντα ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε πολίτης, πάντα ο στόχο έχει το καλύτερο και το ανώτερο και το περισσότερο. Και καλά κάνει. Και αυτό, πάντα ο στόχος πρέπει να είναι ψηλός. Όμως, από την άλλη πλευρά, μία κυβέρνηση, εγώ δεν λέω η δική μας σήμερα, η όποια κυβέρνηση, άμα θέλουμε να πούμε ότι είναι μία συνετή κυβέρνηση και δεν διακινδυνεύει να βάλει τη χώρα σε περιπέτειες, θα πρέπει να διαχειριστεί και τα δημοσιονομικά της συνετά. Διότι διαφορετικά το ζήσαμε αυτό στο παρελθόν. Ζήσαμε και περιόδους παχαίων αγελάδων με δανεικά. Ζήσαμε μετά και ισχνών αγελάδων που μας ζητάγαν τα δανεικά πίσω και ακόμα και για 99 χρόνια υποθηκεύτηκαν τα σημικά της χώρας μας. Ζήσαμε πολλές καταστάσεις και πρόσφατες. Και αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να μας κρατά λίγο προσγειωμένους. Δηλαδή, και απευθύνομαι τώρα και στους τηλεθεατές μας, που ξέρω ότι μας ακούνε και ξέρω ότι σε ποιους απευθύνομαι στη Θεσσαλία, ανθρώπους που πέρασαν και μεγάλα προβλήματα και περνάνε ακόμα. Σαφώς. Ναι. Λοιπόν, πιστεύω υπάρχει κανείς πολίτης που να πιστεύει ότι αυτή τη στιγμή εγώ ως μία βουλευτής, η υπουργή, ως υπουργή μέλη της κυβέρνησης, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει τη δυνατότητα να δώσει χρήμα και δεν το δίνει. Δηλαδή, ποιος θα μπορούσε να το πιστεύει? Κοιτάξτε, καταλαβαίνω πολύ καλά τι λέτε. Το τσοβόλα δώσ' το όλο, το πλήρωσε η Ελλάδα. Μα το είπα προηγουμένως με άλλα λόγια, δεν ήθελα να πω. Ωραία. Το λέω εγώ που
δεν έχω δεσμεύσεις που μπορεί να έχει ένας κοινοβουλευτικός άνθρωπος. Αλλά να σας, αφού τα λέμε όλα έτσι με είναι πολύ κάποιο, ειλικρίνεια. Μεταξύ μας εκεί στη Θεσσαλία. Με πολύ ειλικρίνεια τα λέμε όλα. Βεβαίως. Εσείς δεν έχετε ακούσει ότι υπάρχει αίσθηση ότι εντάξει δίνετε ό,τι μπορείτε, αλλά όχι κάτι σπουδαίο. Όχι στη φτωχολογιά, πρέπει να εκλείψει αυτός ο όρος. Στους πιο αδύναμους και στη μεσαία τάξη. Αλλά η φροντίδα σας είναι όλη γενναιόδορη προς τους πλούσιους για να γίνουν ακόμη πλουσιότεροι. Αυτό εγώ δεν το δέχομαι. Το έχετε ακούσει, άλλο αν το δέχεστε. Ακούσετε, το έχετε ακούσει ή όχι. Γιατί για την ενέργεια σας έγινε πολύ αυστηρή κριτική για το τελικά πόσα πήρατε από τους παρόχους. Τα επιστρέψατε αυτά που πήρατε. Ήταν στο ύψος των επιδοτήσεων, γιατί ένιωθε η κοινωνία ότι στην ενέργεια πληρώναμε εμείς φουσκωμένους λογαριασμούς. Όταν άρχισαν να ξεφουσκώνουν από την επιδότηση, πάλι παίρναν κάτι παραπάνω από αυτό που δίναμε, αλλά παίρναν και την επιδότηση. Και τελικά βγάλαν περισσότερα. Ακούστε, η κυβέρνηση. Τα παίρναν από δύο πλευρές, αυτό εννοώ. Αυτή τη στιγμή θέλω να σας πω το εξής. Για την ενέργεια, μιας και το συζητήσαμε, που άρχισε, ας πούμε, το μεγάλο πρόβλημα. Το ενεργειακό με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Λοιπόν, να σας πω το εξής. Η κυβέρνηση πέρυσι δεν απορρόφησε το κόστος, το αυξημένο κόστος, την αύξηση, όχι όλο το κόστος ενέργειας, την αύξηση, την απορρόφησε. Το ίδιο θα κάνει και φέτος. Αύξησε τους δικαιούχους για το πετρέλαιο θέρμανσης και μάλιστα το επέκτηνε και πέραν από το πετρέλαιο. Και αυτοί δηλαδή που θα ζεσταίνονται από ρεύμα και από άλλα μέσα. Λοιπόν, θέλω να πω, τώρα φέτος με τη φορολογία αυτή δεν την επιστρέφει στους οικονομικά στενέστερους, όπως είπαμε, υπομορφήν επιδότησης, τέλος πάντων, ή υπομορφήν βοηθήματος τα Χριστούγεννα που εξήγηλε ήδη ο Πρωθυπουργός. Κοιτάξτε, εγώ όμως θα συμφωνήσω. Μα αυτά όμως είπαμε και κατάλαβα με τη σιωπή σας ότι συμφωνήσατε ότι είναι ψίχουλα. Δεν αλλάζουν τις ζωές των ανθρώπων. Δεν φτάνουν, φυσικά. Βγήκαν οι αστυνομικοί και σας είπαν ότι παίρνουμε στη βραδινή βάρδια με αυτές τις ανακοινώσεις που τις απέρριψαν όλοι οι επαγγελματικοί κλάδοι. Δεν βρέθηκε ένας να πει μπράβο, τι πρωθυπουργάρα είσαι εσύ που θα μας κάνεις πλουσιότερους. Τους δίνετε 2,5 ευρώ παραπάνω στη νυχτερινή βάρδια. Αν αυτά δεν είναι ψίχουλα και κοροϊδία, τι είναι, κυρία Σκόδρα? Οπότε μην τα επικαλούμαστε. Σας έγινε μεγάλη κριτική για το Ταμείο Ανάκαμψης, ότι κατευθύνατε όλα τα χρήματα σε λίγες μεγάλες επιχειρήσεις. Πήγε στη μικρομεσαία, πήγε στη μικρή επιχείρηση, ούτε ένα ευρώ. Ακούστε, υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα, τα οποία αν θέλετε κάποια στιγμή τα συζητάμε ειδικά, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάκαμψης που απευθύνονται σε... Μετά θα πάμε σε αυτά, γιατί χθες έγινε η εξειδίκευση των μέτρων για τους αγρότες και θα μου πείτε και πόσο ευχαριστημένοι είναι οι αγρότες. Σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Και πολύ μικρές. Και μάλιστα είναι προτεραιότητα. Ωραία. Σκοπός είναι όμως ότι θα πρέπει αυτά τα χρήματα για να απορροφηθούν, όσα εκατομμύρια βάζουν κάθε φορά, θα πρέπει και οι ίδιοι οι επιχειρηματίες, αυτοί οι μικροί επιχειρηματίες, μέσα στα πλαίσια που κινούνται, τα οικονομικά, να προχωρήσουν, να κάνουν το βήμα, να καταθέσουν φακέλους, τέλος πάντων τη μελέτη τους, ό,τι έχουν για να μπορέσουν να τα εισπράξουν. Δεν μπορεί κανένα σοβαρό κράτος να έρθει και να πει έλα εδώ εσένα που είσαι εκεί στην Καρδίτσα, στο χωριό, το τάδε, το μικρός, 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 πόσα σου λείπουν, έλα πάνω. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, το ξέρουμε. Εκείνο πρέπει δηλαδή με λίγα λόγια να αξιοποιούμε όλοι. Πρώτα η πολιτική ηγεσία, πρώτα η κυβέρνηση και εμείς όλοι οι υπόλοιποι τα εργαλεία αυτά τα οποία υπάρχουν, έτσι ώστε η απορρόφηση να φτάνει σε όλους και δεν μπορείς να αποκλείσεις και το μεγάλο επιχειρηματία, κύριε Πουλίζο, αλλά να έχει το δικαίωμα και ο μικρός που λαμβάνει τις ίδιες παροχές. Τώρα, τι θα γίνει στην δημόσια υγεία, κυρία Σκόνδρα? Βλέπετε να έχουμε τέτοια εξέλιξη ώστε πραγματικά να την δούμε την αλλαγή, είτε με την ενίσχυση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, είτε με τις υποδομές? Ελάτε. Εκείνο που μπορώ να σας πω για τη δημόσια υγεία, πέραν το γεγονός ότι αυτή την τετραετία
ξέρετε ότι ήταν ένα από τα πρωταρχικές εξαγγελίες που κάναμε όλοι, εμείς οι υποψήφοι, το κόμμα μας, ο πρόεδρός μας κτλ. Ήταν ότι ένας τομέας που θα δοθεί έμφαση θα είναι η υγεία. Λοιπόν, πρώτο είναι αυτό. Δεύτερο είναι ότι ξέρουμε, το έχουμε ζήσει και στο παρελθόν και εσείς το ξέρετε πολύ καλά, ότι πραγματικά ο υπουργός υγείας αυτή τη στιγμή είναι από τους αποτελεσματικούς υπουργούς και έχουν δείξει δείγματα γραφής από όπου και αν πέρασε. Γίνονται λοιπόν τεράστια βήματα. Θέλω να πιστεύω ότι τα πράγματα θα καλυτερεύσουν. Δεν μπορούμε να ισοπεδώνουμε όλα, ούτε να παίρνουμε στο τρυπάκι αυτό το οποίο παρουσιάζουν κάποιοι, κυρίως της αντιπολίτευσης, ότι ξέρετε, είναι όλα μαύρα και ξέρετε, δεν υπάρχει υγεία και δεν υπάρχει. Όχι, υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα και αυτά τα συγκεκριμένα προβλήματα πρέπει να λύσουμε. Ήδη βλέπετε ότι επιδοτεί πλέον σε πρώτη φάση 30.000 και στη συνέχεια υπάρχουν και άλλες 20 που επιδοτεί, προσέξτε, τους ασκούμενους, τους ειδικευόμενους εκείνους γιατρούς που θα διαλέξουν συγκεκριμένες. Ξέρετε, απλώς αναρωτιέμαι αν αυτά τώρα τους καλύτερους μισθούς που δίνετε. Πρέπει να κάνουμε σε αυτό το θέμα. Τους καλύτερους μισθούς που δίνετε τώρα, μπορούσατε να τους δώσετε και νωρίτερα και να μην φύγουν όλοι οι γιατροί για τον ιδιωτικό τομέα για το εξωτερικό. Ο μεγάλος όγκος γιατρών, επειδή το ξέρω πολύ καλά το θέμα, έδειξε και τα λοιπά και κάποια στιγμή. Το ξέρετε οικογενειακά. Έφτασε στην πόρτα να φύγει κάποια στιγμή και αυτό στο εξωτερικό. Άσχετα δεν το έκανε. Λοιπόν, ξέρετε, το μεγάλο σώμα. Με μαμάτι να σημείνα σκόνδρα, δύσκολα το κάνει. Πάτησε πόδι. Πάμε παρακάτω. Να κάτσει στην πατρίδα τη και να δουλέψει. Και να παλέψει, όχι να δουλέψει. Ναι, αλλά κάποιο δεν κάθεται μόνο από πατριωτικό συνέστημα. Δηλαδή, ο γιατρός έχει ξοδέψει ωραία χρόνια στα έδρανα, στα αμφιθέατρα, στο διάβασμα κλπ. Και πολλά χρήματα. Θα σας πω ότι ο μεγάλος όγκος γιατρών, κύριε Πολύζο, και εσείς το γνωρίζετε νομίζω και όλοι μας, έφυγε την περίοδο της κρίσης. Εγώ λοιπόν, επειδή πραγματικά το βίωσα εγώ, ξέρω και ανθρώπους που φεύγουν. Μπορώ να σας πω ότι όταν εδώ τότε ο ειδικευόμενος γιατρός έπαιρνε 1000 ευρώ, 1200 και πληρωνόταν 2,5 ευρώ την ώρα, την εφημερία και έξω επόμενο τον πληρώνανε 9 και 10 χιλιάδες, είναι ένα δέλεγμα μεγάλο. Δεν είναι δίλημα αυτό, λες φεύγω, γεια σας. Και άμα ήταν και ζευγάρι, αντιλαμβάνεστε τι δώσεις. Λοιπόν, ελάτε λίγο να κλείσουμε με τα δικά σας για να πάμε γρήγορα και στα άλλα κόμματα. Βλέπω τη δήλωση του Πρωθυπουργού. Να πούμε ότι μοιράστηκαν σήμερα, ανακοινώθηκαν τα χαρτοφυλάκια Επίτροπος Μεταφορών και Τουρισμού και λέει μεγάλη επιτυχία της χώρας μας. Στα δεξιά site, δεν λέω σας site που σας κάνουν κριτική, δημοσιεύουν αυτές τις εκτιμήσεις που γίνονται από το Bloomberg ότι δεν είμαστε στους μεγάλους κερδισμένους. Δείχνουν τη Γαλλία, δείχνουν την Ιταλία, την Ισπανία στους μεγάλους κερδισμένους. Υποτίθεται ο Πρωθυπουργός έλεγε ότι εγώ ήμουν από αυτούς που υποστήριξαν την υποψηφιότητα von der Leyen. Είναι τόσο σπουδαίο και εμείς δεν το αντιλαμβανόμαστε το χαρτοφυλάκιο μεταφορών και τουρισμού. Βεβαίως. Γιατί. Εγώ πώς το ερμηνεύω εγώ, θα σας πω. Γιατί είναι σημαντικό. Καταρχήν, πρώτη φορά γίνεται χαρτοφυλάκιο που να συμπεριλαμβάνεται και ο τουρισμός. Ναι. Για εμάς ο τουρισμός ξέρετε ότι είναι βαριά βιομηχανία. Και το θέλουμε. Και θεωρώ ότι είναι πολύ καλό για τη χώρα. Δεύτερον, όσον αφορά των μεταφορών, αυτό καθιστά τη χώρα μας και προς Ανατολάς αλλά και στα Βαλκάνια ένα κόμβο, αυτό που λέγαμε πάντα, εγώ το θυμάμαι πάρα πολλά χρόνια, μπορώ να σας πω εδώ και 15 χρόνια, ότι θέλουμε η χώρα να γίνει ένας κόμβος μεταφορικός, ένας κόμβος από όπου θα περνάνε. Τότε είχαμε τους αγωγούς. Τώρα δεν είναι μόνο η αγωγή, είναι και πάρα πολλά. Και συνδέονται τρεις ύπηροι εδώ, στη χώρα τη δική μας. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι και κάτι που ταιριάζει στην Ελλάδα και που αναδεικνύει και τη θέση της, τη γεωγραφική της θέση και τις δυνατότητες τις οποίες έχει και που μπορεί να αναπτύξει ακόμα περισσότερο. Εγώ έτσι το εκλαμβάνω. Και πράγματι, επειδή ακριβώς, όπως είπατε ο Πρωθυπουργός, ήταν από εκείνους που πραγματικά και ανοιχτά και από την πρώτη στιγμή
στήριξε, ναι, την κυρία. Καλά, τέλος πάντων θα φανεί, αλλά δεν κανένας αντικειμενικός που κάνει αξιολόγηση δεν λέει ότι η Ελλάδα πήρε σπουδαίο χαρτοφυλάκιο. Λοιπόν, να δούμε λίγο τι γίνεται. Το είπε και ο Πρωθυπουργός, μας το έλεγε. Αφήστε με, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο να πάω λίγο παρακάτω την κουβέντα μας. Το είπε και ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, το είπε και ο Άδωνης Γεωργιάδης που τον είχαμε τις προάλλες στην εκπομπή, ότι δεν είναι υγιές για τη δημοκρατία μας να μην υπάρχει αντιπολίτευση. Γιατί και όλη η δυσαρέσκεια του κόσμου εκτονώνεται στην κυβέρνηση. Ενδεχομένως θα κάνει καλό και σε εσάς. Να ξεκινήσουμε με τον ΣΥΡΙΖΑ που εδώ και μια εβδομάδα συμβαίνει όλο αυτό. Εντάξει, εγώ δεν, και είναι και αρχή μας, να μην ασχολούμαστε με τα εσωτερικά των άλλων κομμάτων. Το γενικό όμως, θα σας πλαίσιο, είναι πράγματι αυτό που είπαμε, που είπατε προηγουμένως. Δεν κάνει καλό σε κανέναν, ούτε στη δημοκρατία, ούτε στην κυβέρνηση, ούτε για τους πολίτες είναι καλό για κανέναν να μην υπάρχει αντιπολίτευση και μάλιστα, όπως είπατε, να υπάρχουν πολύ ισχυροί, γιατί με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο απορροφά την δυσαρέσκεια η κυβέρνηση, όχι μόνο εμείς οι ίδιοι οι άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας γίνονται οι ίδιοι αντιπολίτευση, έτσι να το πούμε και αυτό, αλλά και διότι πάντα οι κυβερνήσεις γίνονται και λειτουργούν ίσως καλύτερα και αποτελεσματικότερα όταν υπάρχει υγιής αντιπολίτευση. Και όταν λέω υγιής, εννοώ όχι να στέκεται απέναντι και να πετροβολεί και να τα ισοκατώνει όλα προς τα κάτω, αλλά ναι, να κάνει παρατήρηση. Ακούσω και ένα σχόλιο για το ΠΑΣΟΚ. Γιατί με το ΠΑΣΟΚ μοιάζει να μοιράζεστε κάποιες στιγμές και ίδιους ψηφοφόρους. Έλατε, σε δευτερόλεπτα να μου το απαντήσετε. Ναι, κύριε Πολύζο, που οι διαχωριστικές γραμμές, οι έντονες διαχωριστικές γραμμές έχουν εκλείψει, όχι μόνο με το ΠΑΣΟΚ και με τα άλλα κόμματα και γενικά στο πολιτικό τοπίο. Δεν είναι ότι μοιραζόμαστε με το ΠΑΣΟΚ. Είδαμε ανθρώπους να μετακινούνται και να σας πω, αυτό δεν είναι κακό για κάποιους που μπορούν και το κάνουν. Δεν είναι καθόλου κακό. Αντιθέτως, αυτοί που μετακινούνται, αυτοί είναι που βάζουν και τις κυβερνήσεις. Το ΠΑΣΟΚ, δεν ξέρω αν μοιραστήκαμε εμείς και τι ποσοστό μοιραστήκαμε. Εκείνο που ξέρω είναι ότι η μισή σας κυβέρνηση είναι ΠΑΣΟΚ, τι εννοείτε? Εκείνο που ξέρω για το ΠΑΣΟΚ του 46 και του 47%. Καλά, πάει αυτό το ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, σας χαιρετώ, κυρία Σκόνδρα, εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε. Μόλις ξεκινήσαμε για φέτος. Γεια σας. Καλή αρχή, λοιπόν. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά.